Ευρυπίδου, με όλους μας όσοι... Γεια σας κύριε Ευρυπίδου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Με όλους μας όσοι δεν πήραμε, για κάποιον λόγο, δεν παραλάβαμε το εξώδικό μας, το πρόστιμο μας ουσιαστικά, θα μας βρίσκουν τώρα, κύριε Ευρυπίδου. Τι μπαίνει σε εφαρμογή αυτό που λέγαμε και παλαιότερα με τα αεροδρόμια και τα λιμάνια? Ναι, είναι στο τελικό στάδιο αυτή η διαδικασία. Μένουν λεπτομέρειες, ούτως ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί. Όπως έχετε αναφέρει, αρκετά είναι αυτά τα εξώδικα που δεν παραλαμβάνονται. Mm-hmm. Κυρίως γιατί παραλείπουν, αποφεύγουν, ίσως και να μην ενημερώνονται σωστά οι ενδιαφερόμενοι, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων. Έχουμε παρατηρήσει ότι είναι αυξημένος αυτός ο αριθμός, παρόλο που υπάρχει μια διαδικασία που τα πηγαίνει ταχυδρομείων, επιδεώτης κλπ. Φαίνεται ότι στο τέλος της ημέρας μαζεύονται αρκετά. Και για τον λόγο ότι για να είναι αποτελεσματικό το σύστημα, θα πρέπει αυτοί που παρανομούν να έχουν και τις ανάλογες κυρώσεις, προχωρούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αν ήταν έτσι μια σκέψη από την αρχή αυτή, αλλά τώρα που είναι και αυξημένος ο αριθμός των μη επιδομένων, είναι πιο επιδακτική ανάγκη να εφαρμοστεί. Για να υπάρχει και μια ισονομία στο τέλος της ημέρας, διότι κάποιοι αναλαμβάνουν, τα παίρνουν, τα πληρώνουν στο τέλος της ημέρας, αφού βλέπουν ότι έχουν διαπράξει μια παράβαση, δεν μπορούν άλλοι να μην έχουν τις κυρώσεις που πρέπει. Ναι, άρα. Συνεπώς, ναι, τι κάνουμε. Αυτό όντως, γιατί υπάρχουν 180, πόσες χιλιάδες. Γύρω στις 190.000 είναι τα εξώδικα που έχουν καταγραφεί. Αυτά που δεν έχουν επιδεθεί ή βρίσκονται στη διαδικασία επίδοσης, γιατί δεν σημαίνει ότι όλα έχουν περάσει τη διαδικασία και δεν έχουν επιδοθεί. Αυτά που βρίσκονται στη διαδικασία επίδοσης είναι πάνω από 100.000, που είναι έτσι για αλλιώς μεγάλος αριθμός. Πολύ, ναι. Λοιπόν, αυτά όλα που έχει γίνει η δοκιμή μέσω της διαδικασίας, τις ευθύνες που έχει η εταιρεία, δηλαδή την υποχρέωση που έχει η εταιρεία να επιδώσει, θα έρθουν κοντά μας σε αυτήν τη λίστα σε αεροδρόμια. Κυρίως στο αεροδρόμιο, λέμε, γιατί ο περισσότερος κόσμος είναι από το αεροδρόμιο που ταξιδεύει. Ή σε αστυνομικό σταθμό, αν κάποιος ρωτηθεί στην αστυνομία για οποιοδήποτε θέμα, τότε θα υπάρχει αυτή η λίστα, θα βγαίνει μία έτσι σημείωση, θα φαίνεται ότι το συγκεκριμένο άτομο εκκρεμεί εναντίον του η επίδοση εξωτικού και θα φροντίζουμε εκεί να το επιδίδουμε το εξώδικο. Αν είναι σε αεροδρόμιο δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορεί κάποιος να ταξιδέψει. Απλά θα πρέπει πρώτα να περάσει από αυτό το σημείο, να παραλάβει το εξώδικο και μετά να ταξιδέψει. Η πληρωμή μπορεί να γίνει αργότερα από εκείνη την ώρα που θα επιδίδεται, θα αρχίσει και ο χρόνος που έχει τώρα για να το πληρώσει, 30 μέρες ή 45. Μπορώ να πληρώσω και στο αεροδρόμιο? Όχι, αν μπορεί κάποιος διαδικτυακά που κλείσει, μπορώ διαδικτυακά, ναι, είναι η διαδικτυακά που γίνεται. Δεν γίνεται στην αστυνομία η πληρωμή. Mm-hmm. Μέσω της ιστοσελίδας της αστυνομίας είναι η πληρωμή των εξωδικών και μπορεί να το κάνει εκεί. Μάλιστα. Υπάρχουν και, ναι, άλλα που είναι ανοιχτά. Το θέμα των Τουρκοκυπρίων ή αν και οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι από τα οδοφράγματα θα γίνεται έλεγχος για... Ενώ όχι μόνο από το αεροδρόμιο, αλλά και για το οδοφράγμα. Και για τους Ελληνοκύπριους, αλλά και, ναι, για τους Τουρκοκύπριους. Προχωρά παράλληλα και αυτή η διαδικασία. Είναι μικρότερος, πολύ μικρός ο αριθμός σε σχέση με τις 100.000 που εκκρεμεί για τους Τουρκοκύπριους. Αλλά και αυτή η διαδικασία έχει γίνει μια δοκιμή, είδαμε τι χρειάζεται να γίνει και πολύ σύντομα θεωρούμε μαζί με το σύστημα που έχουμε για το photo radar list, αυτό που λέμε στα αεροδρόμια, θα λειτουργήσει και αυτό για τους Τουρκοκυπρίους. Mm-hmm. Παράλληλα τρέχουμε και μια άλλη εφαρμογή που αυτή μπορεί να λειτουργήσει πολύ πιο γρήγορα, τις επόμενες ημέρες θα λέγαμε, όπου θα μπορούν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που παραλαμβάνουν έναν εξώδικο, αυτό μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά σε λίγες μέρες, αλλά αυτοί που παραλαμβάνουν έναν εξώδικο από το ταχυδρομείο είναι επιδότη, ναι, και θέλουν να δηλώσουν άλλον οδηγό, γιατί άλλος οδηγούσε, ειδικά οι εταιρείες,
θα μπορεί αυτή η διαδικασία να γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της εταιρείας. Θα μπορεί να αποστέλλεται αυτόν το έντυπο αντί με ταχυδρομείο, να συμπληρώνεται μια φόρμα ηλεκτρονικά και με μεγαλύτερη ευκολία να μπορείτε να αποστέλλετε και να γίνεται η διαδικασία έτσι πιο εύκολα, ειδικά για τις εταιρείες ενοικίασης και για εταιρείες που έχουν αρκετά αυτοκίνητα. Αυτό θα σας ρωτούσα. Άρα, όταν εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, οχημάτων, όλα τα ζετ που κυκλοφορούν, είτε είναι μοτοσυκλέτες που δεν είναι σε αυτόν που τις οδηγεί, δεν ανήκουν στον ίδιο το μηχανάκι, το αυτοκίνητο, αλλά αυτός είναι που παρανόμησε. Από την φωτογραφία θα πρέπει να κρίνει ποιος είναι, γιατί, για παράδειγμα, το καλοκαίρι που έχουμε όλους τους τουρίστες που έρχονται, ξέρω εγώ, στην Κύπρο, ένας πολύ μεγάλος αριθμός, και αυτοί που ενοικιάζουν οχήματα. Θα πρέπει ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ενοικιαζόμενων οχημάτων ή μοτοσυκλετών να μπαίνει στη διαδικασία να βρίσκει τις συγκεκριμένες ημέρες, το συγκεκριμένο όχημα, ποιος το οδηγούσε, για να μπορεί μετά να δώσει τα στοιχεία του στην αστυνομία μέσω αυτής της επιστολής. Ναι, να πούμε ήδη αυτό ισχύει για το θέμα της υποχρέωσης. Να πούμε ότι ο κάθε ιδιοκτήτης οχήματος, είτε αυτό είναι ιδιωτικό, είτε ενοικιαζόμενοι άλλων, ή ένα εταιρεία, θα πρέπει να γνωρίζει για να πάσα στιγμή ποιος οδηγεί το όχημα. Διότι για να μπορεί να οδηγήσει κάποιος το όχημα σας ή το όχημα μας, θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε ότι έχει άδεια να οδηγήσεις, ναι. Θα πρέπει να έχει ασφάλιση και μετά να το οδηγήσεις. Συνεπώς, πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι έτσι κι αλλιώς να δώσουμε τα στοιχεία και να γνωρίσουμε ανά πάσα στιγμή ποιος οδηγά το όχημα μας. Για τις εταιρείες ενοικίασης είναι πολύ πιο εύκολο αυτό, γιατί συμπληρώνονται συμβόλαια και γνωρίζει ανά πάσα στιγμή, τη συγκεκριμένη στιγμή, μετά και από κάποιους μήνες ή και χρόνο και περισσότερο, ποιος οδηγούσε τη συγκεκριμένη στιγμή, και αυτό υπάρχει. Η εταιρεία ενοικίασης γνωρίζουν πολύ καλά ποιος οδηγούσε ανά πάσα στιγμή το όχημα. Μάλιστα. Το ίδιο κάνουν, θέλουμε να πούμε, και οι ιδιωτικές εταιρείες, γιατί κρατούν συγκεκριμένο κατάλογο, αλλά και οι κυβερνητικές υπηρεσίες που έχουν στην κατοχή τους οχήματα και πρέπει να γνωρίζουν ποιος οδηγούσε ανά πάσα στιγμή το συγκεκριμένο όχημα. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς μπορεί να μάθει κάποιος αν εκκρεμούν έναντί του επιδόσεις, όχι εντάλματα? Τα εξώδικα. Μπορεί στο 8.000 αυτή τη στιγμή, στο 8.000-8.009, να τηλεφωνήσει, θα γίνει μια επαλήθευση των στοιχείων. Ναι. Μπορεί να φέρει κυρίως τον αριθμό του οχήματος, ο διοκτήτης μπορεί να το κάνει, ή αν είναι εταιρεία κάποιος εκπρόσωπος, να ζητήσει αν υπάρχουν εξώδικες καταγγελίες εναντίον του, θα του δοθούν κάποια στοιχεία, συγκεκριμένη κωδική κλπ. Τους οποίους στη συνέχεια μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της εταιρείας και να δει και την παράβαση και φωτογραφία, αν υπάρχει, για να δει αν είναι ο ίδιος που οδηγούσε ή κάποιος άλλος, και να δει και το είδος της παράβασης. Τώρα με ρωτάνε για το αεροδρόμιο, αν έχουμε απόδειξη ότι έχουμε πληρώσει, είναι εντάξει? Έτσι κι αλλιώς αυτόματα δεν γίνεται αυτό, από την στιγμή που έχεις πληρώσει, ενημερώνεται το σύστημα, δεν χρειάζεται να παίρνεις να κουβαλάς το αεροδρόμιο την απόδειξη μαζί σου. Ναι, σωστό, δεν θα υπάρχει έτσι πρόβλημα. Στον κατάλογο θα μπαίνουν όσες περιπτώσεις δεν έχουν παραληφθεί. Και είναι πολύ εύκολο αυτό να εντοπιστεί από το σύστημα. Δεν είναι δύσκολο. Υπάρχει περίπτωση ο επιδότης να πάει να βρει κάποιον για να του δώσει, τέλος πάντων, και να μην τον βρει και να το αφήσει στο γραμματοκιβώτιο? Όχι, αυτό πρέπει να γίνει προσωπικά. Δηλαδή να βρείτε τον ίδιο ή κάποιον που διαμένει μαζί του και να του το δώσει. Άρα στο χέρι γίνεται, γιατί μου λένε ότι μια πολυκατοικία έχει γεμίσει προστήματα από άτομα που δεν μένουν εδώ. Δεν γίνεται να είναι προστήματα όμως, άμα δίνεις χέρι με χέρι. Δεν είναι όχι. Εκείνο που γίνεται είναι γίνεται μια ειδοποίηση και με την ειδοποίηση επισκέπτεται κάποιος το ταχυδρομείο για να μπορεί να την παραλάβει. Δεν είναι το εξώδικο που δίδεται στον ιδιοκτήτη. Αλλά τονίζουμε το επόμενο το στάδιο, έτσι, για να προειδοποιήσουμε και να ενημερώσουμε καλύτερα, είναι ότι αφού γίνει αυτή η διαδικασία με το θέμα της επίδοσης και με το φωτοραντάφλης, και κάτι που θα ανακοινώσουμε πολύ σύντομα,
όσοι παραλείπουν να παραλάβουν τα εξώδικα, κυρίως αυτοί που έχουν τις διευθύνσεις τους, είναι ενημερωμένο το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και υπάρχει μια διεύθυνση, αν δεν φροντίσουν να πάνε να την παραλάβουν, τότε όλες αυτές που έχουν περάσει τα χρονικά περιθώρια θα αποστέλνουν το δικαστήριο. Δικαστήριο. Και το δικαστήριο εκεί, τουλάχιστον από τη μέχρι στιγμή σε εμπειρία που έχουμε, οι ποινές που βάζουν, ομένου ότι κάποιος κριθεί ένοχος, είναι τετραπλάσιες και πενταπλάσιες του εξοδίκου του ποσού που κάποιος μπορεί να πληρώσει. Άρα θεωρούμε ότι είναι καλό και για τα έξοδα, τα δικηγορικά και οποιαδήποτε άλλο, να φροντίσουν όσοι θεωρούν ότι μπορεί να έχουν, μπορούν να λύσουμε αυτόν τον αριθμό που έχουμε πει, αλλά και μια διαδικασία που πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί και αυτοί, να ενημερωθούν και έχουν εκκρεμότητες, να τις διεκπαιρεώσουν για να μην παραπέμπονται στο δικαστήριο. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά ερωτήματα από τον κόσμο. Από το 23 λέει ήρθε η ειδοποίηση για εταιρεία, αλλά δεν δηλώθηκε ποτέ ο οδηγός. Μπορεί η εταιρεία να το πράξει τώρα, το πρόστιμο θα είναι πιο πολύ γιατί πέρασε χρόνος? Όχι, μπορεί να το κάνει στο παροστάδιο, όπως έχω αναφέρει, στο 2008-2009. Σημειώνονται εκεί ανάλογα με την περίπτωση τι ανάγκη υπάρχει, τι είναι το αίτημα. Και όχι, από τη στιγμή που δεν παραλήφθηκε άλλος θα είναι ο οδηγός, τότε ξαναξεκινά ο χρόνος αποπληρωμής. Ναι. Νομίζω ότι είναι άλλος, γιατί γίνεται και σχετικός έλεγχος. Μάλιστα. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Στους τουρίστες, για παράδειγμα, αν φύγουν από την Κύπρο, θα τους στέλνονται τα πρόστιμα στο εξωτερικό? Ναι, είναι υποχρεωμένος η εταιρεία ενοικίασης να τηρεί τα στοιχεία τα προσωπικά και να αποστέλνεται. Υπάρχουν εταιρείες ήδη που αναλαμβάνουν και αποστέλνουν οι ίδιες με email το εξώδικο στον οδηγό και ο ίδιος, αφού το χρεώσουν και κάποιον διοικητικό τέλος, και αναλαμβάνουν μέσω ιστοσελίδας οι τουρίστες, αν είναι επισκέπτες, να αποπληρώσουν το εξώδικο όπως μπορεί να το κάνει ο καθένας. Μάλιστα. Τώρα, αν θα το πληρώσει ή όχι, στον ίδιο εξαρτάται. Ακριβώς, ναι. Βλέπουμε από την εμπειρία μας τόσο οι Τουρκοκύπροι όσο και αλλόδαποι, επειδή σκέφτονται ότι μπορεί να ξαναεπισκεφτούν την Κύπρο, να ξαναέχουν την επαφή, να μην έχουν εκκρεμότητα. Είναι πολλοί που έρχονται και ζητούν, υπάρχει κάποια εκκρεμότητα γιατί να επισκεφτώ το νησί. Μάλιστα. Και αναλόγως είτε δικαστήριο είτε εξώδικο αναλαμβάνουν και το διαθέτουν. Γι' αυτό όλοι πρέπει να το κάνουμε από τη στιγμή που έχουμε την υποψία ή που βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι εναντίον μας, γιατί θα το βρούμε στη συνέχεια. Mm-hmm. Είναι πολλές επισημάνσεις του κόσμου. Ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα, κύριε Ευρυπίδου. Άρα, ναι, όλα αυτά που έχουμε πει, ενώ όχι αυτά που ισχύουν ήδη και γίνονται, αλλά αυτά που είπαμε με το αεροδρόμιο, με τα οδοφράγματα κτλ. Τον επόμενο μήνα μπαίνουν σε εφαρμογή? Ναι, θεωρούμε ότι πολύ σύντομα, ελπιστούμε πριν το τέλος του χρόνου αυτό με τα αεροδρόμια και κάτι το ηλεκτρονικό να γίνεται καταχώρηση ηλεκτρονικά τους ιδιοκτήτες. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δεχτεί εφαρμογή. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αναμένουμε από την εταιρεία να το τελικό να κάνει κάποιους ελέγχους και να προχωρήσουν και σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Δεν θέλει ο κόσμος να στέλνεται στο ταχυδρομείο το εξώδικό του, μου λένε τώρα. Πρέπει να στέλνεται ένα μήνυμα, ένα SMS, ένα κάτι, ένα email. Και αυτό είναι κάτι που βλέπουμε με την νομική υπηρεσία και με την αναθέτουσα αρχή. Είναι μια τροποποίηση που πρέπει να γίνει αυτή από πλευρά νομοθεσία. Έχουμε κάνει από το ταχυδρομείο ο κόσμος θέλει να παίρνει μόνο γράμματα και πακέτα. Δεν θέλει να παίρνει πρόστιμα, κύριε Ευρυπίδου. Να το αλλάξετε. Ναι, ξέρω. Είναι χαρά όντως. Οπότε περιμένουμε κάτι, ένα δώρο κάτι που έχουμε παραγγείλει. Ναι, το να έρχεται εξώδικο δεν είναι το καλύτερο πράγμα. Ναι. Αλλά κοιτάξτε, φτάνει να προσέχουμε. Εμείς θέλουμε και το βλέπουμε να πούμε ξανά ότι έχει μειωθεί αισθητά οι καταγγελίες σε σχέση με τα αρχικά στάδια και αυτό είναι θετικό. Το ότι η πειθαρχή τουλάχιστον ο κόσμος πάνω σε αυτό το κομμάτι, πάνω σε διασταυρώσεις ή σε σχέση με την ταχύτητα, αυτό είναι θετικό. Μένουν δυστυχώς κάποια άλλα πράγματα όπως το κράνος, όπως η ζώνη ασφαλείας, το κινητό. Αυτά είναι που δίδουν τώρα περισσότερη έμφαση. Θα πρέπει και ο κάθε οδηγός να φροντίσει να προσέχει περισσότερο
έτσι ώστε είναι η δική μας ζωή που γλιτώνουμε, που προστατεύουμε τη δική των συνανθρώπων μας. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και μου λένε ότι η ταχυδρομία είναι μέχρι τις 2, για παράδειγμα, το μεσημέρι. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν και δεν βολεύονται να πάρουν το εξώδικο. Και αυτό είναι σωστό. Άρα, ναι, νομίζω διαδικτυακά. Ναι. Έχουμε πάει στο φεγγάρι. Νομίζω μια εφαρμογή που να μας στέλνετε το πρόστιμο μας με μια ειδοποίηση, νομίζω είναι κάτι απλό. Βάρτε μπροστά στις μηχανές των εταιριών που ασχολούνται με την τεχνολογία. Από εμάς μην περιμένετε, είμαστε σβούμ στην τεχνολογία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευρυπίδου, να είστε καλά. Καλημέρα, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ήταν πολύ καλή.